Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο γυροστοίχημα από το gazeta.gr. Για τον επόμενο μήνα, εδώ θα βρίσκετε τις αναλύσεις μας και τις προτάσεις μας για τις αναμετρήσεις του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου της Γαλλίας. Είμαι ο Γιάννης Αλεξανδράτος και σήμερα θα ασχοληθούμε με την πρεμιέρα της διοργάνωσης, εκεί όπου η οικοδέσποινα Γαλλία φιλοξενεί τη Ρουμανία. Ας περάσουμε στην πρώτη κατά σειρά μας κάρτα για να δούμε τις βασικές αγορές από την αναμέτρηση του Parc des Princes. Πρωταθλήτρια Ευρώπης το 1984 και το 2000, η Γαλλία φιλοξενεί τη διευρυμένη διοργάνωση κατά 24 ομάδες με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου, κάτι που έκανε ως γηπεδούχος και πριν από 32 χρόνια. Η παράδοση δεν είναι υπέρ των γηπεδούχων σε πρεμιέρες Euro. Απολογισμός μόλις 5 νίκες, 6 ισοπαλίες και 6 ήττες σε 17 μάτς. Η αναμέτρηση διεξάγεται στο μεγαλοπρεπές Stade de France, όπου η Γαλλία έχει σημειώσει 21 νίκες, 8 ισοπαλίες και μόλις 3 ήττες σε 32 επίσημους αγώνες. Τελευταία της ήττα, αυτή από την Ισπανία, το 2013. Η ομάδα του Άγχελ Ιορντανέσκου θα βρεθεί σε πρεμιέρα Euro για πρώτη φορά στην ιστορία της. Μόλις 2 ομάδες νίκησαν στην πρεμιέρα της διοργάνωσης και εν συνεχεία κατέκτησαν το τρόπαιο. Η αρχή έγινε από την Δυτική Γερμανία το 1972, ενώ η τελευταία που το κατάφερε ήταν η Εθνική Ελλάδος το 2004 στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Οι Βαλκάνοι παραμένουν χωρίς νίκη σε πρεμιέρες τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μετρώντας 2 ισοπαλίες και 1 ήττα. Γενικώς, τα 4 τελευταία παιχνίδια του σε τελική φάση Euro ολοκληρώθηκαν χωρίς νίκη, με απολογισμό 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Μάλιστα, στα 3 πιο πρόσφατα σκόραναν μόλις 1 φορά. Η Γαλλία παραμένει χωρίς ισοπαλία στα 15 τελευταία παιχνίδια της, που ήταν όλα φιλικά. Από το 1-1 με την Αλβανία το Νοέμβριο του 2014, έχει πετύχει 11 νίκες και έχει ιτηθεί 4 φορές. Και τα 4 μάτς που έχει δώσει μέσα στο 2016 συνδυάστηκαν με over. Τα 3 από αυτά, μάλιστα, ξεπέρασαν το φράγμα των 4,5 τερμάτων. Από τον Ιούνιο του 2014, όταν ιτήθηκε 2-1 από την Αλγερία, η Ρουμανία μετρά 10 νίκες, 9 ισοπαλίες και μόλις 1 ήττα σε 20 αγώνες, αυτή από την Ουκρανία στις 29 Μαΐου. Τα 3 τελευταία φιλικά παιχνίδια της είχαν γκολ και από τις 2 πλευρές, αλλά στα προκριματικά τα 9 από τα 10 παιχνίδια της δεν ξέφυγαν από το under. Η Γαλλία είναι το ξεκάθαρο φαβόρι στην αναμέτρηση, γι' αυτό και η τιμή νίκη της βρίσκεται στο 1.20. Από την πλευρά μας περιμένουμε ένα κλειστό παιχνίδι με τους Ρουμάνους να προσπαθούν να παίξουν όσο πιο κλειστά και αμυντικά γίνεται, την ώρα που περιμένουμε από την Γαλλία να εμφανίσει εκνευρισμό, όπως γίνεται στις περισσότερες πρεμιέρες με τους οικοδεσπότες. Στηριζόμενοι σε αυτή τη λογική, θα επιλέξουμε το under 2,5 σε απόδοση 1,65, ενώ από ειδικά στοιχήματα θα πάμε στο χ ημίχρονο άσο τελικό στην ιδιαίτερα ελκυστική τιμή του 3,40. Αναζητώντας τέλος το ακριβές σκορ του αγώνα, θα ποντάρουμε στο 2-0 σε μια στιγμή έμπνευση σε απόδοση 4,15. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την ανάλυση μας για την πρώτη μέρα του Euro 2016. Ως την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.